όλοι καλησπέρα. Και σήμερα κοντά σας η Ionian, όπως κάθε Τετάρτη και Κυριακή 7 με 8. Γεια σου Τάκη. Γεια σου Δημήτρα. 15η γιορτή Ελιάς και Λαδιού. Σε Λασία και Σπάρτη για πρώτη φορά. Έτσι. Ένα διαφορετικό λακωνίζει να πούμε. Αυτή, και αυτήν την εβδομάδα είναι διαφορετικό λακωνίζει. Γιορτή Ελιάς και Λαδιού, 15η, όπως είπε και Δήμητρα, σε Λασία ξεκινήσαν την 5η εκδηλώσεις με τα εγγένεια. Με τα εγγένεια και συναυλία με τον Μανώλη Λιδάκη. Δοκιμάσαμε και γευτήκαμε όμως, να σου πω την αλήθεια, και όμορφους, ωραίους λουκουμάδες με μέλι τέλειο. Πήραμε και τις συμβουλές μας, θα τα δείτε και όλα. Και τις θερμίδες μας. Ναι. Μείνετε συντονισμένοι, λακωνίζειν, γιορτή Ελιάς και Λαδιού, έχουμε πάρα πολλά να δείτε. Και φτιάχνω αεροπλάνα. Τα παιδικά παιχνίδια μου τα σκορπίζω αέρας. Τώρα δεν κάνω σχέδια, τώρα δεν έχω πλάνα. Ξυπνάω αργά και χάνομαι στα όνειρα της μέρας. Μια θάλασσα ρακή κι η δίψα μου δε σβήνει. Από το βρακό του καπνού βουτάω για ένα σταυρό. Το σκοτεινό το βλέμμα σου να γιάσω δεν μ' αφήνει. Με ξόρκια δε με ρεύεται το μέσα μου θεριό. Ό,τι θυμάμαι με καρφώνει στο κόμμα. Ό,τι ξεχνάω μου κρύβει τον ουρανό. Ό,τι αγαπάω με φοβίζει ακόμα. Κι ό,τι φοβάμαι με κρατάει ζωντανό. Μήτε κρυμμένο αγκάθι. Τη γλώσσα μου την έδεσε ένας παλιός χρησμό. Βρισκόμαστε με τον αντιπρόεδρο της γιορτής Ελιάς και Λαδιού, τον κύριο Παναγιώτη Κυριακούλια. Κύριε Κυριακούλια, φέτος εδώ στη Ελασία, σε αυτή τη γιορτή έχουμε και κάποιες αλλαγές, αλλά η έναρξη γίνεται εδώ, το κλείσιμο εδώ στη Ελασία, έτσι. Έναρξη και κλείσιμο, όπως είπατε, είναι εδώ στη Ελασία. Προσπαθήσαμε φέτος να έχουμε κάποιες αλλαγές, να αναβαθμίσουμε όσο μπορούμε αυτή τη γιορτή που έχουμε ξεκινήσει πριν από 15 χρόνια. Μη κερδοσκοπική εταιρεία Λαδιού και Ελιάς, Ελασία. Μια γιορτή που την ξεκίνησε ο πρόεδρός μας, ο Μανούς Μανουσάκης, μαζί με τον τότε δήμαρχο της περιοχής, τον Βαγγέλη τον Βαλιώτη, και πλαισιώθηκε από αρκετά μέλη, συνήθως παραγωγούς και όχι μόνο. Προσπαθούμε να τρέξουμε τη γιορτή όσο μπορούμε καλύτερα, βγάζοντας την αγωνία έξω από τον νομό, προωθώντας τα προϊόντα μας όσο μπορούμε κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να έχουμε καλύτερες πωλήσεις εντός της Ελλάδας, αλλά και όχι μόνο εντός της Ελλάδας, και γίνονται και κάποιες εξαγωγές. Φέτος η αναβάθμιση ήταν ένα πάντρεμα αυτής της γιορτής, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Σπάρτης. Ξεκινήσαμε να έχουμε την πρώτη βραδιά, όπως ήθιστε, τα εγγένεια, όχι εγγένεια, ξεκινήσαμε, τα εγγένεια θα κάνουμε αύριο στη Σπάρτη. Ξεκινήσαμε λοιπόν εδώ σε Ελασία με μια εκδήλωση μουσική και κάποιες και τις εκθέσεις των προϊόντων, όπως και κάνουμε κάθε χρόνο. Δεν θέλαμε να ξεφύγουμε από το ήδη πρόσωπο που υπήρχε. Έχει μια ωραία εκδήλωση με τον Μανώλη Γιδάκη, μια συναυλία απόψε, θα ξεκινήσει σε λίγο. Και από αύριο ξεκινάνε εκδηλώσεις στη Σπάρτη με χορευτικά συγκροτήματα μπροστά στο άγαλμα του Λονίδα. Έχουμε 57 περίπτερα με λακωνικά προϊόντα, αγροτικό εξοπλισμό, μηχανήματα, εργαλεία που άπτονται για τις καλλιέργειες των αγροτών, επειδή είναι με τη γιορτή μας κάποια προϊόντα που χρειάζονται. Θα περάσει πάρα πολλοί κόσμος.
θα δει προϊόντα, νέες τεχνολογίες, νέες εξελίξεις. Οπότε νομίζω ότι ήταν χρήσιμο να γίνει αυτό. Και όχι μόνο, και πάρα πολλά προϊόντα που, επειδή θα έχουμε τουρισμό, μπορεί πιο εύκολα να τα επισκεφτεί και να τα δει στη Σπάρτη. Κτήμα Μελιά. Όλα τα καλά εδώ, αλλά θα μας πούνε εδώ τι θα δούμε. Να ξεκινήσω από τη μικρότερη. Τι έχουμε εδώ, Κατερίνα? Έχουμε ελιές, ναι, κρυθαράκια, τραχανάδες, κεραλιφές. Επειδή λένε τα μικρά παιδιά, λένε πάντα την αλήθεια. Είναι καλά αυτά? Ναι. Να τα δοκιμάσουμε? Ναι. Τα έχεις δοκιμάσει? Ναι. Σ' αρέσανε? Ναι. Εσείς, για πείτε μας δύο λόγια εδώ για τα προϊόντα. Εμείς έχουμε αρχίσει αυτή τη διαδικασία εδώ και 3-4 χρόνια. Κοιτάμε ό,τι μπορεί να παράξουμε από την γη, να μπορούμε να μεταποιούμε και να φτάνουν από το πιάτο μας ή στο δέρμα μας. Δηλαδή, από προϊόντα είναι οι ελιές, από μαυραγάνι, αλεύρι, βγάλαμε κρυθαράκι, χυλοπίτα και τραχανά. Και μετά από εκεί πέρα μαζεύουμε ξερά σίκα, άγρια, τα κάνουμε τσαπέλες, ή γλυκό κουταλιού ή μαρμελάδα. Επίσης φτιάχνουμε κεραλιφές και βοτανόλαδα, βαλσαμόλαδο, χαμομηλέλαιο. Φίλες και φίλοι, γι' αυτό μας ζηλεύουν στην Ελλάδα. Όλα τα καλά εδώ, υγιεινά, Μελιά. 15η γιορτή Ελιάς και Λαδιού εδώ στη Σελασία, πρώτη μέρα σήμερα Πέμπτη. Είμαστε παρέα με τον Μανώλη Χριστόπουλο, αρτό κοσμός, πολλοί θα τον γνωρίζετε. Μανώλη, στηρίζεις όλες εδώ τις γιορτές και στο μετρό και εδώ. Πολλά χρόνια, έτσι. Όλα τα χρόνια από την πρώτη φορά μέχρι σήμερα εύχομαι να πάει καλά και φέτος, γιατί φέτος έχουμε κάποιο καινούριο. Θα γίνει έκθεση και στη Σπάρτη. Αύριο το βράδυ, στη Λευκή Νύχτα κλπ. Πάντα η γιορτή Ελιάς θα βρίσκει διέξοδο ακόμα και στην κρίση. Να πούμε για τον κόσμο, αρτό κόσμος. Φυσικά θα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για... Άρτο. Άρτο, κυρίως παξιμάδια, τα κριτσίνια μας, κουλούρια κλπ. Όλα χειροποίητα, παραδοσιακές συντάγες. Πραγματικά όπως τις έκαναν οι προηγούμενες γενιές. Σε καταστήματα στη Σπάρτη μπορούν να το βρουν οι τηλεθεατές, αλλά και σε άλλους χώρους. Στο Αλφαβήτα, στο Γαλαξία, στα δικά μας τα καταστήματα τα τρία, στην πλατεία Δούκα... Παντού, τα τέσσερα καταστήματα τα δικά μας, συν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Εμείς δεν χρειάζεται να τα δοκιμάσουμε για να σας πούμε τη γνώμη μας, τα έχουμε δοκιμάσει. Μαγική λέξη λένε μερικοί, το ίδιο και ο κύριος Λιναρδάκης, μέλι, μέλι. Ακριβώς, όσο και η γεύση του. Μαγική, μαγική, ακριβώς, ακριβώς, μαγική. Και όχι μόνο η γεύση του, αλλά και η δουλειά του για να το παράξεις από τις μέλισσες, είναι μια δουλειά η οποία σε έλκει. Σε μαγεύει. Είναι μεν γλυκό, αλλά στην παραγωγή, για τον παραγωγό είναι λίγο πικρό. Είναι λίγο πικρό, όσο το τσίπημα της μέλισσας, έτσι. Γιατί παρόλα ό,τι λένε οι μελισσοκόμοι, ότι δέχονται πολλά τσιπήματα, πάντα ένα τσίπημα μιας μέλισσας πονάει. Άσχετα αν εμείς έχουμε συνηθίσει και το περνάμε, το ξεχνάμε αμέσως μετά. Έτσι. Αλλά σαν αποτέλεσμα είναι κάτι μαγικό. Ο κόσμος τι ζητάει περισσότερο, τι είδος? Ο κόσμος τι ζητάει? Ο κόσμος ζητάει καταρχήν ένα μέλι παραδοσιακό της περιοχής που βρίσκεται. Δηλαδή αν ένας ξένος έρθει στην περιοχή μας, θα ζητήσει ένα μέλι του Ταϊγέτου ή του Πάρνα. Έτσι, αν βρεθεί σε κάποια άλλη περιοχή, ας πούμε προς τα κάτω, προς την Μονεβασιά, θα ζητήσει ένα θυμαρίσιο Μονεβασίας. Έτσι, εξαιρετικό, καταπληκτικό. Πάντως, το μέλι που κινείται περισσότερο είναι τα δασόμελα, που είναι και πιο οικονομικά, έτσι, αλλά το θυμαρίσιο της περιοχής μας, της Μονεβασίας, γενικά της Λαγωνίας, είναι κάτι το οποίο είναι από τα πιο κινήσιμα στην αγορά. Βρισκόμαστε με τον κύριο Σίνη, το Σταμάτητο Σίνη, μελισσοκόμος, ειδικό στο μέλι, θα έχουμε και γευσηγνωσία σε λίγο. Κύριε Σίνη, έχετε τη χαρά, μέλη, εσείς, τι θα έχετε πει μέλη? Την τύχη έχετε από το Θεό. Ένα από τα ωραιότερα, η Ελλάδα είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Το πιο ωραίο μέρος όμως της Ελλάδος είναι η Πελοπόννησο. Η Σπάρτη είναι φημισμένη, είναι δοξασμένη, είναι χίλια δύο πράγματα. Και μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζήσαν τότε έτρωγαν αυτό το λάδι, αυτό το μέλι και ό,τι άλλο παράγει εδώ η παιδική σας περιοχή. Και αυτό συνεχίζει να γίνεται μέχρι σήμερα. Αυτό είναι ευτυχία που το απολαμβάνουμε. Μέλι εξαιρετικό για τον οργανισμό, έτσι.
Το μέλι νομίζω ότι έχει, επειδή έχει 160 τα ανοιχτόχρωμα και 182 τα σκούρα, είναι απαραίτητα για τον οργανισμό. Είναι απαραίτητα. Όπως και το λάδι είναι απαραίτητο για τον οργανισμό. Κάτι που δεν το ξέρανε οι άλλοι λαοί και το έχουν ανακαλύψει τώρα. Ως ειδικός όμως θα ήθελα και μια συμβουλή στις πεθερές που μελώνουν τα νιόπαντρα ζευγάρια. Ποιο μέλι να προτιμήσουν? Την πρώτη μέρα δηλαδή μιλάμε. Ναι, την πρώτη μέρα. Είναι έθιμο. Όταν πρωτομπαίνουν σπίτι, λέει να μελώσω το ζευγάρι. Καστανιά. Καστανιά. Γιατί με το θυμάρ θα χαλαρώσει ο γαμπρός. Που δεν θα χαλαρώσει, αν είναι καλονικός, ας πούμε, θα το πάει. Εντάξει, αλλά για να του δώσει δύναμη, για το θυμάρ την ήθη για όλη τη ζωή, για να τον αγαπάει τον άντρα της, πρέπει να του δώσει καστανιά. Αυτό πρέπει να του δώσει. Εσάς ποιο μέλι σας αρέσει, ποιο θα λέγατε, θα προτιμούσατε? Το έλατο και η καστανιά. Το έλατο λίγο περισσότερο. Το προτείνουμε σε όλους τους τηλεθεατές. Μέλι για όλα. Προσέξτε. Επειδή έχουμε 25 διαφορετικά μέλια, διαφορετικά η Ελλάδα, ο καθένας πρέπει να διαλέξει το μέλι που του αρέσει. Αυτό που του ταιριάζει. Αν ταιριάζει αυτό το μέλι, αυτό να φάει. Αυτό ζητάει ο οργανισμός, αυτό πρέπει να φάει. Άρα δηλαδή. Ωραία, σήμερα εδώ. Έχουμε ένα τηγάνι το οποίο έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη. Είναι 1,5 μέτρο διάμετρο, παίρνει περίπου 150 κιλά λάδι και βγάζει 1.000 λουκουμάδες το εξάλεπτο. Αλλά να φάει ένα στάδιο. Σήμερα δεν έχουμε πολύ κόσμο, εδώ είναι πολύ λίγοι. Οπότε με λίγο λαδάκι θα κεράσουμε όλο τον κόσμο με το υπέροχο και μοναδικό μέλι της Σπάρτης και περισσότερο και της Πελοπόννησου. Γιατί όπως λέμε, όλοι οι μελισσοκόμοι εδώ, οι δικοί σας, γυρίζουν όλη την Πελοπόννησο. Και πολύ περισσότερο έξω από την Πελοπόννησο. Άρα δεν θα δοκιμάσουμε μέλια δικά σας. Και θα είστε μια χαρά. Του χρόνου εύχομαι να είστε πάλι εδώ. Εμείς πάμε για να δοκιμάσουμε λουκουμά. Έχω και εγώ την τύχη και την τιμή φέτος να συνεργάζομαι με την Λαϊκή Ορχήστρα Νίκης Θεοδωράκης. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Έβαλω Θεό σημάδι, παλικάρι στα σφακιά, κι ο πατέρας του στον άδει ράβηξε μια του φεκιά. Της γενιάς μου βασιλιά, Παρασκευή 3 Αυγούστου και εμείς εδώ στο περίπτερό μας, το Ιόνιαν. Να πούμε όμως ότι περάσαμε πολύ ωραία και στη Σελασία. Δοκίμασες και λουκουμάδες από ό,τι είδα. Δοκίμασα, αμάρτησα. Αμάρτησες, τα ήταν ήθελα. Ήταν το μέλι, φίλες και φίλοι, που με τράβηξε και κόλλησα. Εξαιρετικοί λουκουμάδες, αρκετή συμμετοχή του κόσμου. Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραία. Σήμερα, Παρασκευή, εδώ στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τα περίπτερα της γιορτή Ελιάς και Λαδιού. Επιχειρήσεις πάρα πολλές. Ξεκινήσαμε με αγιασμό, πήραν το λόγο οι αρχές, χαιρέτησαν την εκδήλωση, παραδοσιακή χορή, μαγειρέματα, όλα τα καλά. Μείνετε συντονισμένοι, να τα απολαύσετε. Σώσον, Κύριε, το...
των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβεύση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Αντιμελήματα ημών και παρέχουσιν ιάματα τους εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άφραντε. 15η γιορτή Ελιάς και Λαδιού με περίπτερα στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου φέτος, κάτι διαφορετικό. Δίπλα μου όπως βλέπετε δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει και η παράδοση. Η παράδοση όλες έτοιμες όπως βλέπετε, σύλλογος, πολιτιστικό σύλλογο. Χοροδρόμι Σπάρτης, μουσικοχορευτικό σύλλογος Χοροδρόμι Σπάρτης. Χοροδρόμι Σπάρτης θα μας δείξουν τους δρόμους της παράδοσης, Γιάννα. Ναι, με χορούς από το Πήλιο. Από πού? Από το Πήλιο. Τώρα δεν μπορώ, Αλεξία μου, να μην πω στον πειρασμό, να φάω εγώ. Για πες μας τι είναι εδώ, τι καλούδια είναι. Καλησπέρα καταρχήν, καλώς ήρθατε. Μανιάτικες λαλαγκίδες. Μανιάτικες λαλαγκίδες. Λαλαγκίδες, τηγανίδες, της γιαγιάς, της μαμάς. Έλα αγάπη μου. Συμμετέχεις πρώτη φορά στη γιορτή Ελιάς και Λαδιού? Ναι, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω. Είναι πάρα πολύ ωραία η διοργάνωση, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, γιατί βλέπω πάρα πολλά τοπικά προϊόντα και αναβιώνουμε γευστικές μνήμες που είναι χαμένες ή που είναι στα σπίτια και σε λίγα εργαστήρια του τόπου μας. Αυτά πού μπορεί να τα βρει ο τηλεθεατής, τις μανιάτικες λαλαγκίδες? Αυτά μπορεί να τα βρει στο κατάστημά μου, στο Αλεξίας, στο νέο περιφερειακό δρόμο Γερακίου. Να το επισκεφτείτε, προτείνω, έτσι. Η ΕΚ ΑΚΜΟΝ, έτσι, μας μαθαίνει να μαγειρεύουμε. Μας μαθαίνει να μαγειρεύουμε, δίνουμε πτυχία μαγειρικής και όχι μόνο. Τουρισμό, καλοπισμό, πληροφορική, τα πάντα, ό,τι θέλουν τα τμήματα. Είναι η πρώτη μας ΣΕΦ που βγήκανε φέτος. Η κυρία Πετριανή Σουρλή έχει και το τσουκάλι, οπότε συνδυάζουμε δύο ΣΕΦ. Έλα, πες μας τι καλά φτιάχνεις. Φτιάχνουμε καγιανά. Ντομάτα, τυρί και αυγά. Η ΕΚ ΑΚΜΟΝ μας μαθαίνει να μαγειρεύουμε, λέω. Σίγουρα μας μαθαίνει. Άμα δεν ξέρεις κιόλας. Κάποια μυστικά τα πήρες, γιατί εμπειρία την έχεις, έτσι. Εννοείται. Πού μπορούμε να γευτούμε κάτι, τα κεράκια σου? Εκτός από εδώ, δίπλα, αλλού. Α, στο τσουκάλι. Στο τσουκάλι. 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 Ορθίας Αρτέμιδος 122. Στη Σπάρτη. Όποιος δεν προλάβει να δοκιμάσει καγιανά εδώ. Το τσουκάλι το έχουμε ανάψει. Ενώ το ΙΕΚ ΑΚΜΟΝ βρίσκεται 305 στη Σπάρτη. Για πες μας πάλι τις ειδικότητες. Όλες οι ειδικότητες που επιτρέπει το Υπουργείο. Οι βασικά αυτά που τρέχουν είναι μαγειρική, τουρισμός, καλοπισμός, πληροφορική και μηχανοτροχική. Πληροφορίες μπορεί να βρει κάποιος. Στο Facebook, ΑΚΜΟΝ Σπάρτη, γενικότερα στο ΑΚΜΟΝ. Και στο 82% 27310 82%. Σας περιμένω. Τα αποτελέσματα μας είναι πλέον γνωστά. Όλα μας τα παιδιά έχουν απορροφηθεί στην αγορά εργασίας. Ευχαριστούμε. Κι εγώ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Thank you.
και φτιάχνω αεροπλάνα. Τα παιδικά παιχνίδια μου τα σκορπίζω αέρας. Τώρα δεν κάνω σχέδια, τώρα δεν έχω πλάνα. Ξυπνάω αργά και χάνομαι στα όνειρα της μέρας. Πίνω μια θάλασσα ρακή κι η δίψα μου δεν σβήνει. Από το βρακό του καπνού βουτάω για ένα σταυρό. Το σκοτεινό το βλέμμα σου να γιάσω δεν μ' αφήνει. Με ξόρκια δε με ρεύεται το μέσα μου θεριό. Ό,τι θυμάμαι με καρφώνει στο κόμμα. Ό,τι ξεχνάω μου κρύβει τον ουρανό. Η πέμπτη γιορτή Ελιάς Σκελαδιού με κάποιες αλλαγές σε Λασία και Σπάρτη αυτή τη φορά. Τα περίπτερα τρεις ημέρες στη Σπάρτη. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και από συνεντεύξεις που έχουμε πάρει και από αυτούς που έχουν τα περίπτερα είναι αρκετά ευχαριστημένοι. Εσείς πώς το βλέπετε? Καταρχήν η έκθεση γίνεται σε Λασία, θα συνεχίσει να γίνεται σε Λασία η γιορτή Ελιάς Σκελαδιού, γιατί είναι γέννημα της Ελασίας, αλλά επεκτείνεται και στη Σπάρτη. Το εγχείρημα του επεκτάθηκε στη Σπάρτη, θεωρώ είναι θετικό, φαίνεται από την ανταπόκριση του κόσμου και των εμπόρων και των περιπτερούχων. Είναι ένα εγχείρημα που θα το εκτιμήσουμε και θεωρώ τα πρώτα δείγματα είναι θετικά και οι εμπόροι και η παραγωγή είναι ενθουσιασμένοι και με την ανταπόκριση του κόσμου και με την ευκολία που ο κόσμος τους βρίσκει. Θα λύσουμε ζητήματα, που μερικές ατέλειες που έχουμε, θα συζητήσουμε και θεωρώ αυτός ο θεσμός πρέπει να προχωρήσει. Να ευχηθούμε να τα χιλιάσει η έκθεση και να γίνεται πιο εξωστρεφής. Αυτό που γίνεται τώρα στην πόλη της Σπάρτης δίνει και μια διαφορετική ψυχολογία, ένα διαφορετικό αέρα και στην πόλη και στους πολίτες της Σπάρτης και σε όλη τη Λακωνία και στους τουρίστες. Να ευχηθούμε πάντα επιτυχίες στη γιορτή, να συνεχίσει να είναι έτσι ανοιχτή προς τους πολίτες, να μην κλείνεται, γιατί έχουμε ανάγκη αυτή την εξωστρέφεια. Αυτό που μας λείπει είναι αυτή η εξωστρέφεια. Εύχομαι σε όλους καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλόν Αύγουστο και αισιοδοξία. Αισιοδοξία. Οι δυσκολίες είναι στη ζωή. Πρέπει να βρίσκουμε τρόπο πάντα να τις ξεπερνάμε και να κοιτάμε μπροστά. Να πηγαίνουμε μπροστά χωρίς μιζέρια, απαλλαγμένοι από τη μιζέρια. Βρισκόμαστε στο περίπτερο του Εμπορικού Συλλόγου, εδώ στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, μια διαφορετική γιορτή Ελιάς Σκελαδιού φέτος και σε Λασία και Σπάρτη. Ο Εμπορικός Σύλλογος συμμετέχει φέτος, έτσι? Ο Εμπορικός Σύλλογος συμμετέχει, ο Εμπορικός Σύλλογος πρότεινε, ο Δήμος, το νομικό πρόσωπο, η γιορτή Ελιάς Σκελαδιού απεδέχτη την πρότασή μας να έρθει η γιορτή μες στην πόλη. Από ό,τι βλέπετε, ο κόσμος είναι πολύς. Από χθες, παρότι η μέρα ήταν δύσκολη με βροχές, είχε πάρα πολύ κόσμο. Απόψε ο εμπορικός κόσμος, ο εμπορικός σύλλογος έχει και τη λευκή νύχτα, με αποτέλεσμα η πόλη να έχει απογειωθεί. Οι δρόμοι, βλέπετε, είναι όλοι γεμάτοι, ο κόσμος έχει βγει όλος, μας έχει τιμήσει. Οπότε σημαίνει ότι η ιδέα μας ήταν πάρα πολύ καλή και θα έχει μέλλον. Από μεθαύριο ξεκινάμε, σκευόμαστε τι θα κάνουμε του χρόνου να βελτιώσουμε αυτή την εικόνα ακόμα καλύτερα. Από τη στιγμή που ο κόσμος μας τιμάει με τον παραπάνω,
Και εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε ακόμα καλύτερα πράγματα να κάνουμε σαν πόλη. Εδώ είμαστε με τα ψαράκια μας από τον Ταΐγετο. Βγάζουμε την πέστροφά μας, τον Σολομό, τον Οξύριγχο, μοναδικά προϊόντα. Και εγώ έχω πάει και στη μονάδα, θα δείτε και πλάνα. Και έχουμε και τον φίλο μας εδώ πέρα, τον Νίκο τον Ζάβρα από το Εγχατύπη, που θα μας μαγειρέψει, θα μας φτιάξει συνταγούλες με τα προϊόντα μας, για να δούμε τι ωραία πράγματα μπορούμε να κάνουμε πέρα από το να τα φάμε όπως είναι ως μεζεδάκια. Όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι δηλαδή. Έτσι. Έχουμε προτάσεις, κύριε Νίκο. Φίλε Νίκο, έλα εδώ, έλα εδώ. Χαίρετε. Έχουμε προτάσεις διαφορετικές, δηλαδή, για πες μας. Έχουμε, βασικά έχουμε, η διαφορετική πρόταση είναι ότι έχουμε εξαιρετική πρώτη ύλη. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν έχεις εξαιρετική πρώτη ύλη, μετά είναι εύκολο το... Μαθαίνετε μυστικά τώρα από το σεφ, έτσι. Έχουμε σολομό, καπνιστό, έχουμε πέστροφα, καπνιστή, έχουμε τα πάντα. Και έχουμε φαντασία και κάνουμε ωραία πράγματα. Ο κόσμος πώς τον βλέπετε, πώς αντιδρά. Μέχρι να δοκιμάσει είναι λίγο σε κάποιες συνταγές. Ας πούμε, χθες είχε φτιάξει καγιανά με σφέλα και καπνιστή το σολομό μέσα. Κάπως κλώτησε και μόλις το δοκίμασε όμως τρελάθηκα. Πάθανε πλάκα. Όταν ο μάστορας είναι καλός και έχει τις πρώτες καλές ύλες. Αυτά από κάποια θα μπορέσουμε στη συνέχεια να τα βρούμε και στο Εγχατύπη. Γιατί όχι. Γιατί όχι, σε μικρές παραλλαγές. Ίσως το βάλει στη σκέψη του. Θα είναι, θα είναι. Υπάρχουν κάποια, απλώς δεν υπάρχουν όλα. Εδώ είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι. Δεν είμαστε στο στενό. Πιο δημιουργικοί. Ναι, μπορούμε να είμαστε λίγο πιο δημιουργικοί γιατί δεν είναι μαγαζί. Έχουμε ελευθερία. Περνάει ο κόσμος, υπάρχει άλλη διάθεση και η φαντασία μας δουλεύει. Εδώ την έκθεση που φέτος κατέβηκε στη Σπάρτη, πώς το βλέπετε? Για τα προηγούμενα χρόνια ήταν μόνο σε Ελασία. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή κίνηση. Εντάξει, είναι πιο κοντά εδώ πέρα στην αγορά, στο κέντρο της Σπάρτης. Περισσότερος κόσμος σίγουρα. Θέλω να πιστεύω και πιο καλά οργανωμένα. Σίγουρα είναι πολύ καλύτερα από... Εντάξει, θα γίνουν και κάποιες διορθώσεις, θα το δουν πρώτη φορά. Πρώτη φορά, θα έρθει και δύσκολη. Το θέμα είναι αυτό, να δούμε τι ελλείψεις υπήρχαν και να τις διορθώσουμε. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που γίνεται πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που πάντα είσαστε κοντά μας και μας δείχνετε και μας βοηθάτε. Και μας στηρίζετε. Να είστε καλά. Διονυσία. Καλησπέρα. Διονυσία, αλλά είμαστε στο Αλεξίας, έτσι. Ναι, το όνομα της μητέρας μου. Αλεξίας, Coffee. Coffee and Food Collection. Τι έχουμε εδώ πέρα, τι παρουσιάζουμε? Λοιπόν, παρουσιάζουμε παραδοσιακά μανιάτικα προϊόντα, δίπλες, κουραμπιέδες και λαλαγκίδες. Τα φτιάχνουμε με αγνά υλικά στο Αλεξίας, με πολύ αγάπη, με μεράκι. Δεν είναι αυτή ακριβώς δουλειά μας, αλλά παρουσιάζουμε και κάτι άλλο εδώ στη γιορτή Ελιάς και Λαδιού. Βλέπω όμως ο κόσμος έρχεται, τα προτιμάει. Βεβαίως, τα προτιμάει. Πάντα ο κόσμος προτιμάει το αγνό, το παραδοσιακό. Να γυρίσουμε να δούμε λίγο πώς θα φτιάχνανε οι γιαγιάδες μας. Γιατί έχει χαθεί λίγο, βιομηχανοποιείται το προϊόν. Σήμερα το βράδυ θα έχουμε και κάποια άλλη παρουσίαση από το Αλεξίας. Βεβαίως, θα τηγανίσουμε μανιάτικες πίτες γεμιστές με κεφαλοτήρι, φέτα και δυόσμο. Δεν το γνωρίζει εδώ ο κόσμος πολύ στη Σπάρτη. Είναι μια ευκαιρία να το δει, να μας γνωρίσει μέσα από εδώ, από αυτή τη γιορτή. Αυτά. Και όσοι δεν προλάβατε να έρθετε να φάτε τις παραδοσιακές τις μανιάτικες τις λαλαγκίδες, όχι πώς λένε, λαλαγκίδες και μανιάτικες πίτες. Και μανιάτικες πίτες στο Αλεξία, στο καινούριο δρόμο. Σας περιμένουμε. Τι να μην βγάλω μικρόφωνο, Καράμπελας εδώ, ο φίλος, Πάνος. Καλησπέρα για από εμάς εδώ, για πρώτη χρονιά φέτος, συμμετέχουμε εδώ. Επιτυχημένο αυτό εδώ στη Σπάρτη. Δεύτερη μέρα σήμερα, η αλλαγή δεν την ξέρουμε αν είναι πετυχημένη. Κατά την εξέλιξη θα το δούμε. Δεύτερη χρονιά θα το δούμε. Ο κόσμος έρχεται, δοκιμάζει. Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, έρχεται, δοκιμάζει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ. Κύριε Πατσιλίβα, μια αλλαγή φέτος προς το καλύτερο, τι βλέπετε εδώ, στα περίπτερα στη Σπάρτη πια? Θέλω να πιστεύω, οι πρώτες εντυπώσεις είναι θετικές. Νομίζω ότι έπρεπε να κάνουμε αυτή την υπέρβαση, διότι είχαμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο ήταν, μπορώ να πω, με αρνητικό πρόσημο. Από ό,τι φαίνεται ότι ήταν επιτυχής η σκέψη, θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας όταν τελειώσει βέβαια και η γιορτούλα. Για μία ακόμα φορά συμμετέχει ο γυναικείος συνεταιρισμός εν Σπάρτη στη γιορτή Ελιάς και Λαδιού.
Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας τιμά και προτιμά τα προϊόντα μας και μας έχει κρατήσει στην προτίμησή του και σε όλες τις ευχάριστες στιγμές του να τις γλυκάνουμε και να δοκιμάζει τα γλυκά μας. Έχουμε αφιερώσει στη γιορτή ελιά και λαδιού όλα μας τα γλυκά, χρησιμοποιώντας μόνο το λάδι της Λακωνικής γης και φτιάχνοντας ένα υπέροχο γλυκό, το γλυκό ελιά, για το οποίο είμαστε υπερήφανοι για την κατάκτηση που έχει στον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Από εδώ. Καλοκαιράκι φυσικά δεν γίνεται χωρίς μπύρα, μια παγωμένη μπύρα, πόσο δε όταν η μπύρα είναι και Σπάρτα, έτσι. Θα μπείτε στον πειρασμό, είμαι σίγουρη πολύ να τη δοκιμάσετε. Ποιος θα μας μιλήσει εδώ, ποιος είναι υπεύθυνος. Εδώ. Θα σας κεράσουμε καταρχήν μια μπύρα. Θα την πιούμε την πυρίτσα. Το όνομά σου. Γιάννης Παπαθανασίου. Γιάννης Παπαθανασίου. Πες μας δύο λόγια για την πύρα. Λακωνική ζυδοποιία. Έχουμε ανοίξει πριν από 2 χρόνια. Φρέσκια μπύρα. Τοπική παραγωγή, μικρή παραγωγή. Στο τόπο εστιάζουμε, στην δικιά μας την αγορά, από ανθρώπους επιστήμονες λάκωνες. Ένα νέο εγχείρημα, φτιάχνουμε 2 ειδών μπύρες, μία Lager και μία American Pale Ale. Αυτή τη στιγμή κάποιος εκτός από τη Λακωνία μπορεί να τη βρει κάπου αλλού. Δειλά. Έχουμε ένα πελατολόγιο, κάνουμε κάποιες εξορμήσεις στο νομό Μεσσηνίας δίπλα, Καλαμάτα, και έχουμε και ένα πελατολόγιο στην Αθήνα. Μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν όλα πάνε καλά, θα ανεβούμε στην Αθήνα. Οπότε το προϊόν θα μπορούν διάφοροι φίλοι να το βρίσκουν και στην Αθήνα. Ωραία. Λοιπόν, μπύρα, this is Sparta. Αντιδοκιμάστε, αν έρθετε στη Σπάρτη πρέπει να δοκιμάσετε. Πάλι τι καλά φτιάχνεις εδώ. Μανιάτικες πίτες. Με κεφαλοτήρι, με φέτα, με δυόσμο, χειροποίητες, με αγνά υλικά, χωρίς χρωστικά, χωρίς διογκωτικά. Αγνά πράγματα, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο σπίτι. Όπως τα φτιάχνει, αλλά... Θα κεράσουμε. Είναι διαιτής. Δεν έμεινε κανένα τώρα. Κάτσε, θα βγάλω άλλο τώρα. Συνεχίζει η Αλεξία. Χωρίς ρεύμα δεν μπορούμε. Αναγκαίο, καλό, κακό. Αλλά η ΚΕΝ μας δίνει ρεύμα και για το σπίτι και για την επιχείρηση. Αναγκαίο καλό, αναγκαίο κακό όταν πληρώνουμε. Γι' αυτό λοιπόν η ΚΕΝ είναι η φτηνότερη πάροχος ρεύματος που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Τώρα λοιπόν και στη Λακωνία και στη Σπάρτη, Βρασίδου 110. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή τη νέα προσπάθεια που γίνεται από τον κύριο Κούσγουλα. Και όλος ο κόσμος που έχει έρθει και ειδικά οι επιχειρήσεις και πολύ περισσότερο οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο και είναι πάρα πολύ ρεύμα, είναι πάρα πολύ μεγάλο το κέρδος που έχουν, το οποίο φτάνει έως 36%. Γι' αυτό λοιπόν μπορούν να περάσουν από την Βρασίδου 110 να ενημερωθούν με έναν καθαριστικό λογαριασμό που τους έρχεται και θα δουν την μεγάλη διαφορά. Και όταν θα τους το πούμε, αλλά πολύ περισσότερο όταν θα έρθει ο λογαριασμός. Είναι πολύ μεγάλη διαδικασία για κάποιον να θέλει να αλλάξει από μια άλλη εταιρεία στο να έρθει στην ΚΕΝ. Πιο απλή διαδικασία δεν μπορεί να υπάρξει. Μία αίτηση, την ταυτότητά του και τον μετρητή της ΔΕΗ. Και γίνεται αμέσως η μεταφορά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και εμείς ευχαριστούμε. Τι φτιάχνουμε εδώ? Λαλάκια. Λαλάκια. Από πού είναι, πού συνηθίζονται αυτά? Από τη Μάνη. Σε βλέπω είσαι πολύ γρήγορη. Από πού είσαι εσύ? Αιγιές. Μανιάτικη ατοπία. Δεν μαρτυράει. Μα μάθουμε κανένα άλλο μυστικό. Εσείς? Στα βετικά θα πάτε. Ορίστε. Μανιάτικη ατοπία. Μανιάτικη ατοπία. Μάλιστα. Στις Αιγιές. Λαλαγκίδες. Ναι, ή τηγανίδες αλλιώς. Έπαθλο. Ήρθα να πάρω το έπαθλο. Θα σας το δώσουμε και το τελευταίο τεύχος. Για πες μου το όνομά σου. Ντόκου Γεωργία. Τι έπαθλο, περιοδικό? Περιοδικό, ταξιδιωτικό. Κάνουμε οδηπορικά σε όλη την Ελλάδα, ταξιδεύουμε, παρουσιάζουμε διάφορες περιοχές από πλευράς και τουριστικής και γαστρονομία, την κουζίνα διαφόρων περιοχών και πολιτισμού. Είτε μουσεία, είτε πολιτιστικές εκδηλώσεις, είτε γιορτές, όπως καλή ώρα αυτή που γίνεται εδώ. Έδρα που έχετε? Ναύπλιο. Αγία Τριάδα για την ακρίβεια. Είναι η παλιά έδρα του Δήμου Μηδέας, έξω από το Ναύπλιο. Πώς μπορεί να σας βρει κάποιος? Μπορεί να μας βρείτε στο ίντερνετ, epatho.gr, είτε συνδρομητικά, να μας ψάξει και μπορεί να μας βρείτε σε διάφορες εκθέσεις. Σύντομη τα είπε όλα, έτσι. Δεν έχω τίποτα να ρωτήσω. Σε ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Σας.
Είμαστε από την ομάδα της Sparta Gourmet, είναι μια νεοσύστατη επιχείρηση, διανύει τον 8ο μήνα λειτουργίας της. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να εξάγουμε κάθε εβδομάδα περίπου 3 κοντέινερ στο εξωτερικό. Θεωρούμε ότι οποιοδήποτε παραγωγός που αγαπάει τη φύση, αγαπάει την καλλιέργειά του, είναι συνεργάτης μας. Σκοπός μας είναι να τον βοηθήσουμε να εξάγει το προϊόν του στα πέρατα του κόσμου. Ο κύριος Βαλιώτης, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της μονάδας, συνεχίζει να επενδύει στον τόπο μας. Θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα που θα βρίσκεται μαζί μας θα μας εκπλήξει κανά με μια νέα επένδυση. Ήδη το εργοστάσιο μας απασχολεί περίπου 40 άτομα. Μέχρι το τέλος του ότους θα απασχολήσει 70 με 80 άτομα. Και θεωρούμε ότι με αγάπη για το ελληνικό προϊόν και για το λακωνικό λάδι μπορούμε να φτάσουμε στην άκρη του κόσμου. Ιδιαίτερη σημασία για τη Λακωνία, η ελιά και το λάδι. Πέρα από την ποιότητά της, έτσι, είναι, κάποιοι λέγανε, και ο πράσινος χρυσός. Έτσι ακριβώς. Και εκτός αυτού έχουμε επενδύσει στις νεότερες τεχνολογίες. Δεν έχει γίνει καμία έκπτωση στην ποιότητα. Έχουμε χρησιμοποιήσει την τελευταία λέξη της επιστήμης στο κομμάτι της κρύας και ψυχρής έκδυψης. Και όπως λένε οι ειδικοί και οι επιστήμονες, το λάδι το οποίο προκύπτει από τη Sparta Gourmet έχει την υψηλότερη ποιότητα αυτή τη στιγμή και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Η Sparta Gourmet συνεργάζεται με λάκωνες παραγωγούς? Αποκλειστικά. Και όπως υπάρχουν κάποιοι ενδιαφέρονται, κάθε παραγωγός είναι συνεργάτης μας, ο οποίος αγαπάει και καλλιεργεί το προϊόν του με αγάπη και ενδιαφέρον. Ενδιαφέρεται και αγαπάει την παραγωγή του. Σε ευχαριστούμε. Κάθε επιτυχία να έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για όλη την δύναμη που μας δίνετε και την προβολή. Να είστε καλά. Γεια σας. 15η έκθεση Ηλιάς και Λαδιού. Θεσμός πλέον, να μην τι άλλο, η περιφέρεια συμμετέχει. Φέτος βλέπουμε και μια διαφοροποίηση της όλης έκθεσης. Έτσι, πραγματικά είναι η 15η χρονιά που διοργανώνεται η γιορτή Ηλιάς και Λαδιού και που συνεχώς η περιφέρεια στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Είναι θεσμός, έχει γίνει πλέον θεσμός. Φέτος επεκτάθηκε, διαφοροποιήθηκε, αλλά θεωρώ ότι είναι άριστα συνδεσμένος αυτός ο θεσμός με τη Σελασία, εκεί από όπου άρχισε. Είδαμε τα πρώτα βήματα που έγιναν με την έκθεση στο Σύνταγμα, όπου τα προϊόντα της Λακωνίας συναντούν εκεί το καταναλωτικό κοινό της Αθήνας και όχι μόνο. Την πρώτη μέρα είχαμε τις εκδηλώσεις της Ελασία και η έκθεση και στη συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο μεταφέρθηκε εδώ στο κέντρο της πόλης. Είναι μια προσπάθεια η οποία δείχνει ότι μπορεί να έχει δυναμική. Χρέος λοιπόν όλων μας είναι και της αυτοδιοίκησης αλλά και όλων των φορέων να στηρίξουν, να συνδράμουν αυτή την προσπάθεια για να αποκτήσει τη δυναμική που απαιτείται. Εγώ χαίρομαι που οι επιχειρηματίες όλοι συμμετέχουν. Ξέρετε ότι η περιφέρεια στηρίζει την επιχειρηματικότητα, στηρίζουμε τους επιχειρηματίες μας, τους παραγωγούς μας και νομίζω ότι δίνουμε πάντα, είμαστε πανταχού παρόντες. Είναι σημαντικό λοιπόν και εύχομαι καλή επιτυχία. Εύχομαι, μιας και είναι και η Λευκή Βραδιά απόψε στη Σπάρτη, στον κόσμο, στους φιλοξενούμενους, στους απόδειμους που είναι εδώ να περάσουν όμορφα και οι επιχειρηματίες μας να πάνε καλά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να στηρίξουν την τοπική οικονομία. Και να ευχηθούμε και να έχουμε και ένα ήσυχο καλοκαίρι. Ήσυχο το καλοκαίρι, υπόλοιπο του Αυγούστου. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους και συνεργάτες μας στην Περιφερειακή Ενότητα της Λακωνίας που είναι εδώ, στηρίζουν, η κυρία Ανακοπούλου αλλά και όλοι οι άλλοι που έχουν έρθει, στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Στήσαμε το περίπτερο, νομίζουμε ότι είναι και αισθητικά ένα πολύ ωραίο περίπτερο όπου προβάλλονται τα προϊόντα της Λακωνίας από τους παραγωγούς μας, καθώς επίσης και τα έργα τα οποία έχουν γίνει, γιατί το έργο, όπως γνωρίζετε, της περιφέρειας είναι πολύ μεγάλο στη Λακωνία, αλλά και γενικότερα. Και έχει άλλο ένα σημαντικό προϊόν, αυτό το τουρισμό, έτσι. Ακριβώς. Θα πρέπει να συνδέσουμε όλη αυτή την προσπάθεια με τον τουρισμό, γιατί γνωρίζουμε ότι οι πυλώνες της ανάπτυξης και στήριξης της τοπικής οικονομίας της περιφέρειάς μας είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός. 15η γιορτή Ηλιάς και Λαδιού, άλλο ένα περίπτερο εδώ.
Copycom Αραχοβίτης. Θα μας πει ο ίδιος ο κύριος Αραχοβίτης τι θα μπορεί να βρει κάποιος στη δικιά σας εταιρεία. Ναι, κοιτάξτε, τα προϊόντα μας δεν είναι αγροτικά. Είμαστε στον τομέα της τεχνολογίας. Κυρίως έχουμε επαγγελματικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Τι σημαίνει αυτό? Οργάνωση επιχειρήσεων όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, το ίντερνετ, φωτοτυπικά μηχανήματα, κεντρικά συστήματα ασφαλείας, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης και ό,τι αφορά την οργάνωση μιας μεγάλης επιχείρησης, ενός ξενοδοχείου κτλ. Είπαμε και εμείς να συμμετέχουμε στην έκθεση και βλέπουμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν για πρώτη φορά πολύ καλή. Κοίταξε να δεις, πολλές πλέον τώρα και επιχειρήσεις που ασχολούνται εδώ με την ελιά και το λάδι, πλέον είναι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν και την ανάγκη και του εξοπλισμού, έτσι, και της διαχείρισης όλου αυτού του όγκου εργασιών. Ναι, βέβαια, κοίταξε, ένα συναγερμός δεν είναι πολυτέλεια πλέον για μια επιχείρηση, όπως και μια βασική μηχανογράφηση. Μας ρωτήσαν αρκετοί ότι ενδιαφέρονται για να βάλουν τέτοια συστήματα. Και βλέπω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, δηλαδή ζητούν να εξυγχρονιστούν λίγο οι επιχειρήσεις και είναι πολύ καλό αυτό. Βρισκόμαστε στο περίπτερο του Λακωνία, έχει μη Λακωνία, ποιος δεν τις ξέρει άλλωστε, σε ολόκληρη την Ελλάδα σχεδόν και στο εξωτερικό, αλλά και με περίπτερο εδώ στη γιορτή Ελιάς και Λαδίου, στη Σπάρτη, έτσι. Καλησπέρα, ήρθαμε και εμείς φέτος για πρώτη φορά στην έκθεση γιορτή Ελιάς και Λαδίου. Δεν συμμετείχαμε άλλες χρονιές, γινόταν αποκλειστικά ίσως για λάδι και για τις ελιές. Φέτος, επειδή γίνεται και μέσα στην πόλη της Σπάρτης, μια καινούργια αρχή και για τη γιορτή αλλά και για μας. Θεωρούμε ότι είχε επιτυχία φέτος η έκθεση. Ήταν κάτι διαφορετικό. Παρουσιαστήκαν τα προϊόντα και οι τοπικές επιχειρήσεις και στον τουρισμό που έχει κατακλείσει την πόλη μας και τον νομό γενικότερα αυτή την περίοδο. Και ευελπιστούμε και σε καλύτερα αποτελέσματα στις επόμενες χρονιές. Θέλω να πιστεύω ότι σκοπός της έκθεσης δεν θα μείνει μόνο η παρουσία των επιχειρήσεων, αλλά χρόνο με το χρόνο να βελτιώνεται, αρχής γενόμενης από τη φετινή χρονιά, που ήδη η παρουσία της εδώ αποτελεί ένα καινούργιο σήμα για την έκθεση. Φέτος το Λαγωνία είχαμε και δύο διαφορετικές συσκευασίες. Εδώ και ένα χρόνο σχεδόν κυκλοφορούμε δύο παιδικές συσκευασίες σε μια συνεργασία με την εταιρεία Disney για τους μικρούς μας φίλους. Και αυτά παρουσιάσαμε και εδώ, τα οποία διοχετεύονται πλέον σε όλη την Ελλάδα και τα αποτελέσματα, τα εμπορικά είναι καλά, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι είναι καλά για τους μικρούς μας φίλους, καθώς αποτελούν χυμούς καθαρούς, υγιεινούς, χωρίς πρόστατα, χωρίς ζάχαρες, χωρίς τίποτα. Μόνο φυσικούς χυμούς. Το ατού, θα λέγαμε, το χυμόν Λακωνία είναι η πρώτη ύλη, το πορτοκάλι, το λακωνικό πορτοκάλι? Πάντα είναι το πορτοκάλι. Γιατί ποιος δεν ξέρει εξάλλου το πορτοκάλι Λακωνίας. Το πορτοκάλι, και στον Εύρο να βρεθούμε, τι λέμε, πορτοκάλια Λακωνίας. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε στην πηγή και φτιάχνουμε τους χυμούς μας αποκλειστικά από πορτοκάλι Λακωνίας. Θεωρητικά έχουμε τους καλύτερους χυμούς. Αυτό δείχνουν εξάλλου και οι πωλήσεις μας. Όσοι δεν έχετε δοκιμάσει χυμό Λακωνία, μπορείτε να τον βρείτε παντού. Κυρία Γαλανοπούλου, βλέπουμε ότι ο κόσμος τελικά ανταποκρίθηκε. Από δηλώσεις που έχουμε πάρει και από επιχειρηματίες, αρκετά ευχαριστημένοι με την αλλαγή, το να υπάρχουν περίπτερα πλέον στη γιορτή Ελιάς και Λαδίου και στη Σπάρτη. Και στη Σπάρτη. Καλησπέρα. Τελευταία σήμερα μέρα για την έκθεση εδώ στη Σπάρτη. Όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Βέβαια το περιμέναμε, εγώ προσωπικά το περίμενα, γιατί είχα δει το ενδιαφέρον των εκθετών για τη Σπάρτη. Η αναβάθμιση αυτή που προσπαθήσαμε να κάνουμε, νομίζω ότι πετύχαμε εν μέρη. Βέβαια του χρόνου ακόμη πιο πολλά πράγματα πρέπει να κάνουμε. Είδαμε μερικά σημεία που υστερούσαμε φέτος. Όλα θα πάνε καλύτερα όμως του χρόνου. Η αναβάθμιση θα γίνει όχι βέβαια μόνο στη Σπάρτη αλλά και στη Σελασσία. Είχαμε ξεκινήσει με τη συναυλία του κυρίου Λιδάκη. Αύριο το βράδυ έχουμε το τέλος της έκθεσης που θα είναι στη Σελασσία με τη συναυλία του κυρίου Κουτσοβασίλη και της Γιώτας Αποστολάκου, ένα αφιέρωμα στον Νταλάρα Μοσχολιού. Εκεί νωρίτερα ο Εμπορικός Σύλλογος θα βραβεύσει τους εκθέτες, τους τυποποιητές και όσοι κάνουν προϊόντα που βγαίνουν και στο εξωτερικό κτλ. Νομίζω ότι το πετύχαμε
αυτό που είχαμε βάλει στόχο φέτος και όλα θα πάνε καλύτερα και για το χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Ένα διαφορετικό Λακωνίζιν και αυτήν την Τετάρτη, γιορτή Ελιάς και Λαδιού. 2 έως 6 Αυγούστου σε Σελασσία ξεκινήσαμε και Σπάρτη. 3 ημέρες στη Σπάρτη, την 5η η έναρξη στη Σελασσία, Δευτέρα, αύριο, κλείσιμο στη Σελασσία. Μείνετε συντονισμένοι, θα κλείσουμε με μουσική. Σπύρο Κουτσοβασίλη, Γιώτα Αποστολάκου, μια ωραία συναυλία και άλλες εκδηλώσεις. Ολοκληρώνεται η γιορτή Ελιάς και Λαδιού. Καλό σας βράδυ. Η ανανεωμένη γιορτή Λαδιού και Ελιάς έφτασε στο τέλος της. Σήμερα ήρθαμε να περάσουμε οι εκθέτες και όσοι από εμάς να περάσουμε καλά. Έχουμε φροντίσει να περάσουμε καλά. Με τη μουσική που έχουμε πίσω μας, το Σπύρο τον Κοτσοβασίλη και έχουμε και άλλα πράγματα. Σήμερα πέφτει η αυλαία από τις 15ης γιορτής Ελιάς και Λαδιού. Μια γιορτή που ξεκίνησε από τη Σελασσία θα συνεχίσει να είναι στη Σελασσία και να επεκταθεί και στην πόλη της Σπάρτης. Αυτός είναι ο στόχος της Δημοτικής Αρχής. Ήδη το καταφέραμε φέτος με τη συναυλία την πρώτη του Λιδάκη και είχε κόσμο. Με βάση την κρίση καλά πήγε και η έκθεση, αλλά και θεωρώ και ο εμπορικός κόσμος. Και σίγουρα για 5 μέρες στην Σπάρτη και γενικότερα στην περιοχή και της περιοχής υπήρχε έτσι μια μεγάλη ανταπόκριση και ένας ενθουσιασμός. Αυτό δεν πρέπει να τον χαλάσουμε. Καλή διασκέδαση και του χρόνου ο πιο οργανωμένα να δούμε πώς θα καταφέρουμε αυτή τη γιορτή Ελιάς και Λαδιού τη 16η να την κάνουμε πιο οργανωμένα και πιο καλύτερα. Δεν υπάρχει θεωρία, ούτε τρένα ούτε πλοία κι ο καθένας το παλεύει όπως ξέρει και μπορεί. Και τα δειλινά μια φωνή μου ψιθυρί μυστικά δεν θα γυρίσει πια. Αχ, παλικάρι μου, τα τρένα φύγαν, δεν έχει δρόμο για μη σε μόνο.